Η εφετινή σεζόν είναι η πρώτη της Αρμάνι μετά το 2014 με θετικό ρεκόρ στην Ευρώπη. Με δεδομένο ότι στον αθλητισμό και στον πρωταθλητισμό ισχύει πάντα το τρώγοντας έρχεται η όρεξη, προετοιμάζεστε για ένα από τα πιο αμφίροπα και πρωτόγνωρα Final Four, χωρίς κόσμο, σε συνθήκες φούσκας, με αυστηρά πρωτόκολλα και χωρίς προγνωστικά. Το μόνο που μπορούμε να πούμε ως στοιχείο για τον ημιτελικό με την Μπαρτσελόνα, παραδείγματος χάρη, είναι ότι σας έχει νικήσει δύο φορές φέτος και μάλιστα σχετικά εύκολα, αλλά νομίζω ότι σε έναν αγώνα νοκάουτ που κρίνει μια πρόκληση στον τελικό δεν χωρούν προγνωστικά, έτσι. Σίγουρα. Θα διαφωνήσω με το σχετικά εύκολα, γιατί στο πρώτο παιχνίδι στην Βαρκελόνη. Στο πρώτο μάτς, στο τελευταίο πεντάλεπτο σας κέρδισε. Ήμασταν για 39 λεπτά μπροστά και στο τελευταίο λεπτό κρύφηκε ο αγώνας. Σίγουρα, Αντώνη, η Μπαρτσελόνα είναι μια ομάδα πάρα πολύ στελεχωμένη πρώτα από σπουδαίους παίκτες, αλλά και μια εμπειρία απίστευτη. Δηλαδή, αυτά τα παιχνίδια για την ομάδα της Μπαρτσελόνα είναι παιχνίδια που τα έχει ζήσει πολλές φορές. Και όχι μόνο οι παίκτες, αλλά και ο προπονητής της Μπαρτσελόνα. Οπότε, σίγουρα ένα παιχνίδι όχι εύκολο, αλλά όπως είπα και πριν, εμείς θα πάμε να παίξουμε το παιχνίδι. Ξέρουμε ότι είναι το φαβορί, εμείς θα πάμε να παίξουμε το παιχνίδι μας. Θέλω να ελπίζω ότι θα είμαστε ελεύθεροι να δείξουμε αυτό που μπορούμε να δείξουμε, να παίξουμε ένα καλό μπάσκετ. Πιστεύω θα είναι σίγουρα δύο καλοί, πολύ καλοί ημιτελικοί, γιατί και ο άλλος ημιτελικός μεταξύ της ΕΦΕΣ και της ΤΣΣΚΑ είναι πολύ αμφίροπος και πιστεύω θα γίνουν όμορφα παιχνίδια. Το Final Four θα είστε μαζί με τον Δημήτρη Τούδη, δύο εκπρόσωποι του ελληνικού μπάσκετ. Μέχρι πριν από λίγα χρόνια είχαμε συνηθίσει κάθε χρόνο ελληνικές ομάδες όχι μόνο να είναι παρούσες στο Final Four, αλλά να διεκδικούν και το τρόπαιο. Είχαμε συνηθίσει οι Έλληνες παίκτες να παίζουν σε ξένες ομάδες και πλέον έχουμε έναν προπονητή και έναν general manager. Αυτό πόσο ανησυχητικό είναι για την πορεία του αθλήματος στη χώρα μας από την οπτική που το βλέπει ένας δικός μας άνθρωπος, ο οποίος όμως δουλεύει στο εξωτερικό. Εντάξει, δεν το λέγανε ανησυχητικό. Εντάξει, πιστεύω ότι είναι... μπορεί να είναι μια λογική κατάσταση. Σίγουρα μεγάλο μέρος είναι το οικονομικό. Ας μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα τελευταία χρόνια έχει περάσει απίστευτες δυσκολίες. Δυσκολίες με capital control, τώρα με την πανδημία, προβλήματα οικονομικά που πια δεν έχει τα έσοδα που μια ομάδα μπορεί να ελπίζει. Σίγουρα πια είναι πάρα πολύ δύσκολο καλοί παίκτες να έρθουν στην Ευρώπη, γιατί πια έχει γίνει μονόδρομος οι παίκτες να πηγαίνουν στο NBA και όχι από το NBA να έρχονται στην Ελλάδα, γιατί με αυτή την κατάσταση με τα two-way contracts στο NBA πια δύσκολα ένας παίκτης θα έρθει στην... Δηλαδή το αντιμετωπίσαμε και εμείς αυτό όταν ψάχναμε τους παίκτες για να στελεχώσουμε την ομάδα και αποτέλεσμα είναι κιόλας ότι βλέπεις πια ότι οι παίκτες λίγο πολύ είναι οι ίδιοι που γυρίζουν στην Ευρώπη. Υπάρχει μια ανακύκλωση των παικτών. Υπάρχει μια ανακύκλωση. Εγώ θα το έλεγα περισσότερο ένα κύκλο που μπορεί να κάνουν οι ελληνικές ομάδες, όπως έχει συμβεί και σε άλλες ομάδες. Δηλαδή η Μπαρτσελόνα για πόσα χρόνια δεν πάει στο Final Four? Νομίζω είναι 7 χρόνια. Είχε να πάει 7 χρόνια, από το 2014. Από το 2014 που ήταν στο Μιλάνο, ναι. 14. Λοιπόν, δεν μπορώ να πεις όμως ότι η Μπαρτσελόνα ήταν μια αποτυχημένη ομάδα. Λοιπόν, πιστεύω ότι είναι ένας κύκλος που είναι μέρος της ιστορίας του κάθε συλλόγου να έχει αυτόν τον κύκλο. Σίγουρα μας κακοφαίνεται γιατί είμαστε συνηθισμένοι πάντα ελληνικές ομάδες να είναι στο Final Four, να είναι στα play-off, να είναι στο Final Four και για πρώτη φορά δεν έχουμε κανένα. Πιστεύω ότι αυτές οι μέρες θα γυρίσουν. Δεν είναι ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα συγκεκριμένο. Εντάξει, οι ομάδες έχουν την τεχνογνωσία, τους προπονητές που μπορούν κάλλιστα να επανέλθουν.